κύριος Υπουργός κατάλαβε πολύ καλά και τι είπαμε για τα ερωτηματικά που έθεσε. Έχουν απαντηθεί επανειλημμένα από το ΚΚΕ και μέσα σε αυτή την αίθουσα και κατηδίαν σε συναντήσεις και στις διάφορες επιτροπές. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό το αθώο, ξέρετε, η φάκη που χρησιμοποιεί συνήθως ο κύριος Υπουργός Παιδείας και καλά θα κάνει, θα του έλεγα, να το αλλάξει γιατί δεν τον τιμά. Είναι προτιμότερο με αυστηρότητα να κάνει κριτικές παρατηρήσεις όπου διαφωνεί και να λέει την άποψή του ντόμπρα και σταράτα και άλλο να παριστάνει πως δεν καταλαβαίνει. Είναι γνωστή αυτή η τακτική. Το ΚΚΕ έχει μιλήσει καθαρά και για τις πιστοποιήσεις και για τα πτυχία και πώς αποσυνδέεται το ένα με το άλλο και την παιδαγωγική επάρκεια και τι ετοιμάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι προηγούμενοι από εσάς και εσείς το συνεχίζετε. Το ΚΚΕ έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το τι είναι απαραίτητο να γίνει σήμερα για τους 30.000 διορισμούς. Το ΚΚΕ σας λέει καθαρά και από τη θέση της αντιπολίτευσης αυτός είναι ο ρόλος του να σας κρίνει γιατί πετάτε στην ουσία στο δρόμο, στην αδιοριστία, χιλιάδες αναπληρωτές, χιλιάδες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε αυτό το μετερίζει και ματώνουν καθημερινά. Όλοι στην οικογένειά μας, στον περίγυρό μας, έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους. Η μία να είναι στον Εύρο, ο άλλος να είναι στο Ρέθυμνο, τα παιδιά τους να ζουν εδώ ανήλικα με τη γιαγιά και τον παππού και να μην φτάνουν ούτε τα λεφτά ούτε για τα ενίκια τους, ούτε για να ζήσουν τρεις και τέσσερις οικογένειες χωρισμένες ανά την Ελλάδα. Και δεν προχωράτε στη μονιμοποίηση αυτών των ανθρώπων. Είναι καθαρό το ζήτημα. Οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική έτσι, ενέργεια, εμπόδιο κλπ. Που βρίσκεται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από το Σύνταγμα, είτε από τη μέχρι τώρα νομοθετική λειτουργία, από τους νόμους που βρίσκονται σε ισχύ, μπορούν να αλλάξουν με τροπολογίες και με συγκεκριμένους νόμους. Μπορείτε να αφαιρέσετε χρήματα από εκεί που σας είπα που τα δίνετε ασύστολα μόνο για να μεγαλώνει η διαφθορά, για να μεγαλώνει ο εναγκαλισμός σας με άλλα κέντρα αποφάσεων που είναι ενάντια στα δικαιώματα των λαών, ενάντια στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενάντια στη νέα γενιά, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Είναι πολύ απλά αυτά να τα καταλάβετε. Και βεβαίως, άλλη φορά να είστε και προσεκτικοί για το πώς φέρνετε τις τροπολογίες που είπατε. Ενταγμένες σε διάφορα νομοσχέδια, με άλλες διατυπώσεις που άλλα εννοούν, άλλα κάνουν και άλλα οδηγούν να κάνουν στην πράξη. Εσείς μπορεί να έχετε την καλύτερη των προθέσεων, κύριε Γαβρόλου. Αύριο θα είναι άλλος. Αυτό δεν το σκέφτεστε. Γιατί έτσι μας απαντάτε επί της ουσίας. Τι να κάνουμε, τα βρήκαμε. Μια τέτοια λογική δεν είναι και χτες και προχτές και σήμερα και κάθε μέρα. Ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήταν η Νέα Δημοκρατία, τι να κάνουμε, αυτά έχουμε. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να κάνουμε, εκεί είμαστε. Είμαστε στη Στρούγκα του ΝΑΤΟ, τι να κάνουμε, εκεί είμαστε. Συνεχίζουμε και κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και υποτασσόμαστε σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη λογική και σε αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και να μην βγαίνετε στα μπαλκόνια τα προεκλογικά να λέτε ότι θα τα αλλάξουμε αυτά. Να λέτε την αλήθεια. Δεν ξέρατε εσείς όταν μιλούσατε προεκλογικά για 20.000 διορισμούς εδώ και τώρα και κριτικάρατε τη Νέα Δημοκρατία για τις 10.000 που δεν έκανε. 20 και 10, 30. Πού είναι αυτοί, 8 χρόνια τώρα. Πάλι θα γυρίσουμε στα μνημόνια. Φύγαμε τον Αύγουστο. Εσείς τα λέτε πάλι αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, δεν έχω την πρόθεση να ξανακάνω εισήγηση. Μίλησε ο εισηγητής μας, θα μιλήσουν άλλοι βουλευτές, θα απαντήσουμε. Αν θέλει και άλλες διευκρινήσεις ο κύριος Γαβρόγλου να τις έχω. Δεν κατέθεσα έγγραφα, τα έχω μαζί μου και για τα κοντέινερ που στέλνετε για τα νηπιαγωγεία, τις προ-ΚΑΤ κατασκευές από τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση εδώ στους Δήμους Αττικής για να συμπληρώσουν τα κενά. Εντολές του Υπουργείου σας είναι και άλλα διάφορα τέτοια. Ο λαός τα ξέρει. Οι εκπαιδευτικοί που είναι έξω από αυτή την αίθουσα τα ξέρουν. Δεν ξέρω αν στείλατε πάλι τα ΜΑΤ για να τους πετσοκόψουν, όπως κάνατε προχτές, παραλίγο να θρηνήσουμε και θύμα μέλος του Κοινοβουλίου, το Γιάννη το Δελή,
από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Να είστε λοιπόν πιο προσεκτικοί στο ΚΚΕ και σε αυτά που λέει και να ανοίγετε περισσότερο τα αυτιά σας. Να μελετάτε την κριτική που σας κάνουμε, να μελετάτε τις προτάσεις και έτσι να πορεύεστε από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη ανοχή σε αυτά.